του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο, το πνεύμα της Λειτουργίας, πάντα που παρών και τα πάντα πληρών, όλος ευρώς των αγάθων της ζωής κόσμα, εθέκες κοινός είναι μην, και καθάς μας από πάση κυρίως, και σώσε κατά τα ψυχάς ημών. Λοιπόν, το θέμα από ένα περιοδικό που ονομάζεται Σπίθα. Λοιπόν, είναι του Αημνίστου ή Μακαριστού και ευλογημένου μεγάλου και θρηλυκού ιεροκήρυκα Αυγουστίνου Καθιώτη. Ναι. Λοιπόν, αφιερωμένο στα Χριστούγεννα. Αλλά έχει το όνομα Λυτρωμένη ή Δεμένοι δεσμότες. Λυτρωμένοι ή δεσμότες. Δεμένοι χειροπόδαρα. Διαβάζω λίγο-λίγο όσο μπορεί να μην το κάνουμε και όλο γιατί δεν μας πάρει πολλά. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν έμεινε στην αμόλυντη ατμόσφαιρα του Θεού. Στην κατάσταση της αθωότητος και της ευδαιμονίας που τον είχε βάλει ο Δημιουργός. Αμάρτησε η κορονίδα αυτή της δημιουργίας, κατέπεσε σε ρήπια από τα άστρα στην κοπριά. Εμείς δηλαδή άνθρωποι είμαστε από τα δημιουργήματα η κορώνα, έτσι, το στέμα της δημιουργίας έπεσε, λέει, από τα άστρα στην κοπριά. Αξιοθρύνητη η αθλειότητά του. Η καρδιά του μολύνθηκε. Η θέλησή του τσακίστηκε, το λογικό του διχάστηκε. Πύργος Βαβέλ. Μιλάμε και για τον άνθρωπο, τον ένα και για όλους τους ανθρώπους ισχύει αυτό που διαβάσαμε. Μοιάζει, λέει ο Πασκάλ, ο άνθρωπος που έπεσε από τον ουρανό, από τον παράδεισο, στη γη, στην κόλαση, μοιάζει με ρήπια ανακτόρου που και μετά την καταστροφή τους όμως διατηρεί κάτι από το αρχικό του μεγαλείο. Δεν καταστρέψαμε εντελώς. Ναι, αυτό που ο Θεός έφτιαξε έχει μείνει από τα γνωρίσματά του, ορισμένα βασικά γνωρίσματα. Μπορεί να έγινε ρήπιο, αλλά εντελώς δεν καταστράφει. Εν τούτης δεν είχε τη δύναμη να ανορθωθεί από το πέσιμο αυτό. Δεν μπόρεσε και δεν μπορεί, όχι μόνο δεν μπόρεσε, να σηκωθεί όρθιος μόνος του. Εντελώς μόνος του. Δεν μπορούσε η διάνοιά του και του μεγαλύτερου φιλοσόφου να πει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Κανείς δεν από αυτό. Κανείς δεν είπε. Εγώ, από αυτούς που περάσανε, τους φιλόσοφους τους μεγάλους, εγώ είμαι η αλήθεια. Να πει. Δεν μπορούσε η θέληση και του πιο ισχυρού δυνάστη να πει. Εγώ είμαι η δύναμη. Αυτοκράτορας του κόσμου ήταν εσχροί δούλοι των παθών τους και μαζί με τους φιλόσοφους και ποιητάς έμειναν όλοι πεσμένοι κάτω. Πέσανε είτε φιλόσοφος είτε αυτοκράτορας μεγάλος
όλοι οι δούλοι πεσμένοι στα ελαττώματά τους. Δεμένοι δεσμότες στα ελαττώματά τους. Αναστενάζοντας και κοιτάζοντας στον ορίζοντα να δουν πότε θα έρθει ο Μεσσίας, ο λιτωρτής του κόσμου. Ο πόθος της Τρόσεως ήταν διαδεδομένος σε όλους τους αρχαίους λαούς. Όλοι οι αρχαίοι επομένως ξέρανε ότι έχουν χάσει κάτι πολύτιμο και ότι είναι δούλοι, ότι είναι εγμάλωτοι. Και όλοι περιμένανε να έρθει αυτός που θα τους απαλλάξει από τα ελαττώματα, από το βάρος που σηκώνουν. Ο πόθος της Γητρώσεως ήταν δεδομένος λοιπόν σε όλους τους αρχαίους λαούς. Πέσαμε, μα πάλι θα σηκωθούμε. Είναι η κεντρική ιδέα που συνάγει κανείς ερευνώντας τους μύθους και τις παραδόσεις των λαών. Καταλαβαίνετε. Όταν ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, οι περιηγητές είδαν έκπληκτοι ότι στην πιο πρωτόγονη φυλή των Αγρίων εσώζεται υπό μορφή μύθου η πρώτη εκείνη παρήγορη υπόσχεση του Θεού. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων γυναικός και αναμέσων σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρείς την κεφαλή και εσύ τηρείς από την πτέρνα». Θα εξηγήσουμε την πράγμα για αυτούς που δεν το καταλαβαίνουν. Όλοι οι λαοί λοιπόν, όλοι στη γη επάνω γνώριζαν ότι ήσαν πεσμένοι και εγμάλωθη στα ελαττώματά τους και μάλιστα βαριά και περίμεναν εκείνο που θα έρθει να τους λύσει από τα δεσμά που είχαν, από τα ελαττώματά τους. Τις παραδόσεις των λαών, δηλαδή κάθε λαός είχε μάθει από τους γονείς του, από τους προγόνους του, ότι θα έρθει κάποιος που θα λυτρώσει τους ανθρώπους από τη σκλαβιά τους. Αυτό που εμείς αλλιώς το βλέπουμε στην Αγιογραφή, που το λέει με άλλα λόγια η Αγιογραφή, ότι θα έρθει εκείνος που θα σε λυτρώσει από εκείνο που σου δάγκωσε τη φτέρνα. Εμείς λέμε το φίδι και λέμε το διάβολο. Θα έρθει εκείνος που θα σε λυτρώσει. Και αυτό εμείς περιμέναμε να έρθει Μεσσίας. Όλοι το περιμέναν εκείνο με άλλο όνομα. Ναι, με άλλο όνομα. Από όλα τα σημεία της Ιφηλίου περίμεναν. Όλο πιο έντενα και φώναζαν. Έλα. Έλα ήλιε να φωτίσεις τα σκοτάδια μας. Αυτή την εγμαλωσία στην οποία έπεσε ο άνθρωπος και έγινε εγμάλωτος στο σατανά με άλλα λόγια, ναι, την παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα ένας αρχαίος ποιητής, ο Σοφοκλής, ο οποίος έχει γράψει ένα έργο ποιητικό, θα το πω απλά και θα δούμε και τι λέει εδώ ο Μακαριστός. Αυτός λέει ο Αισχύλος, ο ποιητής, έχει ένα έργο φτιάξει, λοιπόν, θεατρικό είναι, και ο πρωταγωνιστής είναι ο Προμηθέας. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας δεσμότης, λέει. Ναι. Ο οποίος, λέει, ο Προμηθέας, πήγε και έκλεψε τη φωτιά, την ιερή φωτιά, ήταν ιερή φωτιά, από τους θεούς. Και οι θεοί, επειδή έκανε αυτό το τόλμημα, του μαγκώσανε και του καρφώσανε στο Κάφκασο, εκεί κοντά στα
όλοι πώς θα λένε, κάποιος ελληνικό, ρωσικά μέρη και πέρα από εκεί πέρα. Τον καρφώσανε και δώσανε αμαλυσίδες. Εκεί βόγκαγε, λέει, από τους πόνους ο άνθρωπος και την ημέρα πήγαινε ένας γήπας, μία μύτη γερή, του τρώγε το σηκώτι. Και την ημέρα που έλειπε ο γήπας, ξαναγινόταν το σηκώτι. Η μέρα γινόταν, νύχτα το έτρωγε. Να με υποφέρει. Και έπασχε, λέει ο άνθρωπος, και έπασχε δεινός, φρικτά. Έως ότου παρουσιάστηκε μία κοπέλα, μία παρθένος, όχι. Στείλανε θεοί και του είπανε, θα παραμείνεις δεμένος γερά με τις αλυσίδες μέχρι ότου μία παρθένος γεννήσει αυτόν που θα έρθει να σε λύσει και θα είσαι μετά σωσμένος και λυτρωμένος. Αυτός θα σε απαλλάξει που θα γεννηθεί από παρθένο από τα δεσμά που έχεις τώρα. Γράφει λοιπόν τώρα, εδώ το είπα απλά για να καταλάβετε τι θα διαβάσω, γράφει λοιπόν, ο Προμηθέας αμάρτησε, θέλησε να γίνει ίσως με τους θεούς, γι' αυτό καταδικάστηκε. Δέθηκε από τον ύφεστο στην κορυφή του Κάφκασου. Μύθος είναι, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Εκεί ένας γήπας γεννημένος από μια οχιά, που η μισή ήταν γυναίκα και άλλη μισή φίδι, ερχόταν κάθε μέρα, βύθιζε το ράμφος του μέσα στο στήθος του αλυσοδεμένου και του κατέτρωγε τα σωθικά. Που τη νύχτα αναπληρώνονταν, το πανάποδα εγώ. Λοιπόν, αναπληρώνονταν. Και αυτό γινόταν συνεχώς. Μέρα του τα έτρωγε, τη νύχτα γινόντουσαν τα σωθικά. Ενώ λοιπόν ο δεσμότης υποφέρει, τον πλησιάζει μία παρθένος. Τον πλησιάζει μία παρθένα γυναίκα την ώρα που υπέφερε. Το όνομά της ήταν Ιώ, με γιώτα ωμέγα, Ιώ. Και ανοίγουν διάλογο ο Προμηθέας με την Ιώ, η παρθένα. Σε μια στιγμή ο Προμηθέας της λέει, η τυραννίδα θα πέσει. Πώς, ρωτάει η Ιώ, ένας από γονός σου, προσέξτε τι γράφει, θα συντρίψει τα δεσμά και θα με ελευθερώσει. Δικός από γονός, παρθένα ήταν. Ένας από γονός σου θα μου τα σπάσει τα δεσμά και θα με λυτρώσει. Δεν μυρίζει λίγο Ευαγγέλιο τι μυρίζει. Λοιπόν, τα λόγια αυτά, ενώ χαροποιούν την Ιώ, κάνουν όμως να ταραχθούν οι θεοί. Τα είπε, αλλά οι θεοί ταράχθηκαν, λέει, τις αρχές εποχής. Και εμφανίζεται ο Ερμής. Οι θεοί, λέει, στεναχωρέθηκαν, ταράχθηκαν, που ακούσαν ότι θα λυθεί από ένα γιο απόγονο της Ιούς. Και εμφανίζεται ο Ερμής για να ζητήσει εξηγήσεις. Αλλά και ο Ερμής, ενώ στην αρχή επιμένει λέγοντας ότι τα δεινά του Προμηθέα
θα εξακολουθούσουν για πολλούς αιώνες. Στο τέλος ρίχνει και αυτός ακτίνες φωτός λέγοντας λίγους στίχους. Ο Ερμής ταράχτηκε για εκείνος, αλλά λέει και αυτό με τη σειρά του είπε τα εξής. Προμηθέα, μην περιμένεις να τελειώσει εύκολα το δράμα σου. Εκεί θα μείνεις καρφωμένος, είπε, έτσι γράφει το δράμα, έτσι δεν είναι, μέχρι που κάποιος που θα είναι όχι απλός άνθρωπος, αλλά Θεός σε νικό άγριμο. Βλέπετε ότι τα σπέρματα του ενός Θεού υπάρχουν. Σε ένα Θεό πιστεύανε κάποτε οι άνθρωποι. Ένας Θεός θα σε σπλαγιστεί για να σε λυτρώσει, θα αναλάβει να φορτωθεί τους πόνους σου. Είναι έτσι. Ένας Θεός θα φορτωθεί τους πόνους σου, λέει, αλλιώς σαν να διαβάζουμε Ευαγγέλιο. Ναι, ίδιο είναι. Ναι. Τους πόνους σου κατεβαίνοντας ως τα τάρταρα του Άδη. Μπράβο. Πιστό αντίγραφο της γράφης. Ναι, πιστό αντίγραφο της γράφης. Γράφει και πρόχειση του αυτού. Περίπου 4 αιώνες. 4 αιώνες. Δεν είναι διαφώτιση τι είναι. Και αυτό τους έχουν σε ένα κλεισάκι χωρίς φωτοστέφανο. Προχριστού χριστιανοί. Λοιπόν, αυτοί οι 4 στίχοι, σημειώνει ο μακαριστός Αυγουστίνος, έχουν βάθος. Προφητεύουν τον Σωτήρα Χριστό. Νομίζεις πως ακούς τον προφήτη Ισαΐα που είπε ούτως τα σαμαρτία σημών φέρει. Ακούστε τι είπε. Θα σε σώσει ένας που θα στείλει ο Θεός. Αυτό θα σε σηκώσει τους πόνους σου και τα βασανά σου. Άλλος δεν μπορεί. Λες και είναι στο Ευαγγέλιο το ίδιο. Ναι. Προφητεία. Και περί μόνο δυνάτε. Και εμείς οι άνθρωποι, λέει, φέραμε στο μυαλό μας ότι αυτός θα βρεθεί στον πόνο, στην πληγή και στην κάκωση. Είναι εν πόνο, πληγή και κακός. Τα λέει προφήτης Ισαΐας αυτά τα πράγματα για τον Χριστό. Αυτός δε τραυματίστη, ο Χριστός, για τις αμαρτίας ημών και με μαλάκιστε και πέρασε πολλά βασανιστήρια για τις ανομίας ημών. Το μόλοπι αυτού, με τη δική του πληγή, εμείς οι άθλημε. Εμείς θεραπευθήκαμε. Αυτό του είπε και ο Ερμής, ότι άκου να σου πω. Δεν θα βγεις από τα βάσανά σου. Θα στείλει ο Θεός εκείνο που θα φορτωθεί τους πόνους σου. Αλλιώς δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει σωτηρία. Ο Προμηθέας, αγαπητοί μου, είναι μια εικόνα του αμαρτωλού. Ο δεμένος εκεί, η χερά, είναι μια εικόνα του εαυτού μου, του εαυτού του, του κάθε ανθρώπου που κουβαλάει τις αμαρτίες, τα αελατώματά του, της βρωμίας του, που είναι δεμένος σε αυτό τον Κάφκασο, στις αμαρτίες του. Αυτό λέει εδώ πέρα. Υπερηφανεύεται, αποστατεί από τον Θεό και μετά πέφτει απερίγραπτα. Ο άνθρωπος λέει, χωρίς εσένα, τελείωσε, τι να σε κάνω, δεν σε θέλω. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η κατρακύλα η μεγάλη και δένεται χειροπόδαρα και πιστεύει ότι είναι και ελεύθερος. Πιστεύει ότι είναι και ελεύθερος. Τον δέρνουν όλοι οι άνεμοι και τα πάθη σαν σαρκοβόρα όρνεα, σαν το γήπα που του τρέγε το σηκώτη. Όλα τα ελαττώματα. Τρώνε τον άνθρωπο. Τον ταλαιπωρούν, του βασανίζουν. Μπάσκετ εδώ, ζούμε ρε παιδιά. Έχει γούστο. Καταλαβαίνω ότι όταν αφήνω τα ελαττώματά μου να κυριαρχούν, παιδεύομαι. Ποιο θέλετε από όλα.
την υπερηφάνεια. Ού, τα έχει όλα αυτή. Τα έχει όλα πάνω αυτή. Θέλετε το φθόνο, άντε εκεί. Τσιμπάνε όλα τα φίδια. Γιατί είναι ο άλλος καλύτερος από σένα. Ναι. Μπάση περιπτώσει. Τον τρώνε, λέει, τα σαν σαρκοβόρα όρνεα, λέει, τα ερωτήματά του. Τον τρώνε τα σπλάγνα. Πάρτε παράδειγμα οποιοδήποτε αμαρτωλό, παραδείγματος χάρη, το μέθησο. Εκείνος αν δεν γίνει δεμένος. Το σαρκολάτρι, βασικά αμαρτήματα, γερά. Σαρκολάτρι, το φιλάργυρο. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει μέρα που να μην βασανίζεται. Δίνει το αίμα και τη ζωή του για να τρέφει τα θανατηφόρα πάθη. Πόσοι τέτοιοι σαν το σαρκολάτρι, το φιλάργυρο, τον πόρνο είναι προμηθείς δεσμότες. Δεν μπορούμε οι άθλοι να ελευθερωθούμε μόνοι μας. Μοιάζουμε με εκείνους τους μελοθανάτους που, όπως λέει ο Αριστοτέλης, τους θανάτωναν δένοντάς τους πάνω σε πτώματα νεκρών. Το είτε πώς σε αυτό. Τα 50 χρόνια, όταν θέλανε να ληστέψουν οι ληστές στους ανθρώπους, καθώς σαν καρτέρι να περάσει ο ανέμελος άνθρωπος, να συλλάβουνε, να τον ληστέψουνε και συνέχεια, αντί να τον δολοφονεί, σκοτώσουνε επί τόπου, είχαν ένα άλλο που είχαν ληστέψει, πεθαμένο, και τον δένανε στο ζωντανό, σφιχτά, στόμα με στόμα. Έτσι. Στόμα με στόμα. Μπορείτε να φανταστείτε το μαρτύριο. Και πέθανε κατά αυτόν τον τρόπο. Τι μαρτύριο, μέσα στη σαπίλα, δεμένος. Μια εικόνα του αμαρτωλού είναι αυτή, που δεν καταλαβαίνει. Όπως καταλαβαίνω ότι έχω αυτή τη σαπίλα μέσα μου. Αυτή είναι η εικόνα του αμαρτωλού, πραγματικότητα. Και φώναζε, λέει αυτός ο άνθρωπος, ποιος θα με σώσει από αυτό το βασανιστήριο που περνάω. Δεν υπάρχει χειρότερο. Σε βασανίζει, σε σκοτώνω να φεύγεις. Αλλά έτσι, μέσα στη σαπίλα, να αναδίδει πτωμαΐνη. Λοιπόν, δεν μπορούμε οι άθλοι να ελευθερωθούμε μόνοι μας. Νεκρός και ζωντανός, δεμένοι, τι δράμα αυτό, το δράμα υπάρχει μέσα μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος. Τι σμερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, με την εικόνα του νεκρού με το ζωντανό δεμένο, βλέπει τον εαυτό του εδώ ο Απόστολος Παύλος. Έτσι είμαι δεμένος με την αμαρτία. Το ζει και το λέει. Ποιος, τι σμερίσεται, ποιος θα έρθει να με σώσει από το δράμα του σφιχτοδεμένου αμαρτωλού με την αμαρτία που μοιάζει με τον νεκρό και τον ζωντανό που είναι δεμένη. Ποιος, τι σμερίσατε, ποιος θα με σώσει από το σώμα το νεκρό που είναι σώμα θανάτου και που αυτό είναι η αμαρτία που είναι εγκαλεσμένος ο άνθρωπος. Ναι. Ποιος θα με λύσει από την αμαρτία που βρωμάει σαν το πτώμα, ποιος άλλος από τον Χριστό που γι' αυτό λέγεται λυτρωτής σωτήρας, άκου το μήνυμα του αγγέλου στους βοσκούς της Βηθλεέμ. Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην. Ήτης, η οποία χαρά, έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σωτήρ. Το είπαν οι άγγελοι. Τα ακούτε? Είπαν στους βοσκούς.
γεννήθηκε για σας σωτήρας. Ετέχθη ημί σωτήρας. Γεννήθηκε για σας σωτήρας. Και όχι μόνο για σας. Κρυοκάνει. Κρυοφερή. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο για σας σωτήρας τους βασκούς, αλλά παντί το λαό. Για όλο τον κόσμο. Πολλοί ήταν οι δέσμοι σε μια ελιστική και κτηνώδη ζωή και λυτρώθηκαν. Εσύ αδελφέ, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, μας ρωτάει εμάς τώρα, τον καθένα. Είσαι προμηθέας δεσμότης ή ελευθερωμένος. Σκέψου εφέτος μπροστά στη φάτνη του Κυρίου και ζήτα τη βοήθειά του. Ο Προμηθέας, ο δεσμότης, και τελειώνουμε αυτό το κομμάτι, δεν πάω παρακάτω, αν και είναι λίγο, είναι μια εικόνα της πατρίδας μας. Επίκαιρο δεν είναι. Μια εικόνα της πατρίδας μας. Αν τότε που ζούσε πριν από 15 χρόνια ή 20 πόσο είναι, ισχύουν αυτά, σήμερα τι πρέπει να πούμε. Μέσα στην ιστορική της πορεία, πόσες φορές δεν βρέθηκε δεμένη πάνω σε βράχους πόνου και θλίψεως η πατρίδα μας. Αίμα λινικό διψούσαν οι εχθροί της. Τα θηρία έφαγαν τις άρκες των παιδιών της. Εδώ φέρει στο νου πολέμους. Μας προξένησαν οι εχθροί γύρω-γύρω σαν τα όρνεα. Ζητούσαν να μας κατασπαράξουν και ήπιαν το αίμα των παιδιών της πατρίδας μας. Αμέτρητοι οι νεκροί, αλλά δόξα τω Θεώ, το θαύμα έγινε πολλές φορές. Ποιος δεν το βλέπει, οι Έλληνες προσεύχονταν στον Χριστό. Σύ που τόσες φορές μας έσωσες, σώσε μας και πάλι. Οι προσευχές αυτές ήταν πάντα ο πρώτος συντελεστής της νίκης. Αυτές έδιναν τη δύναμη στο λαό μας να διώχνει τα όρνεα και να υψώνει γαλανόδεν ευχησιμέα του Σταυρού. Δόξα στον ελευθερωτή Χριστό. Αυτή η δοξολογία ας έρχεται στα χείλη κάθε άγνου Έλληνα, ιδιαιτέρως την ημέρα των Χριστουγέννων που ακούγεται ο ύμνος των αγγέλων. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ακόμα λίγο. Ο Προμηθέας τέλος είναι εικόνα όλης της ανθρωπότητας. Επαναστάτησε κατά του Θεού, καταπάτησε το δεκάλογο, έστησε και λάτρεψε τα είδωλα, τα εγκλήματα πλήθυναν, ψέμα, απάτη, κλοπή, πορνεία, μοιχεία, αδικία. Οι αμαρτίες έγιναν βουνά, Κάφκαση, και πάνω τους έδεσε την ανθρωπότητα ο αιωσφόρος. Τι ωραία εικόνα. Πάνω σε αυτά τα αμαρτήματα έδεσε την ανθρωπότητα ο αιωσφόρος, όπως έδεσε το δεσμότη, τον Προμηθέα και οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, ο σύγχρονος κόσμος αναστενάζει όπως ο προχριστιανικός κόσμος. Ζητάει σωτήρα, ελευθερωτή. Πολλοί παρουσιάστηκαν, μα αποδείχθηκαν ψεύτες. Για να ελευθερώσεις άλλους πρέπει πρώτα να είσαι ελεύθερος εσύ. Στην αρχαιότητα ο Κικέρον μέτρησε, στην αρχαιότητα ο Κικέρον, είναι Λατίνος αυτός, φιλόσοφος. Μέτρησε στην αρχαιότητα 32 σωτήρες, άνθρωποι που είπαν εγώ θα σας σώσω. 32 σωτήρες. Και σήμερα πολλοί ψευδοσωτήρες παρουσιάζονται. Είναι ένοχοι αυτοί για την απάτη που κάνουν εις βάρος της ευτυχίας του κόσμου. Ένοχοι όμως είναι και οι λαοί που δεν στρέφουν το βλέμμα τους στη Βηθλεέμ να δουν το αστέρι που προμηνύει
την ευδοκία μεταξύ των ανθρώπων, τη χαρά και την ειρήνη. Ένοχοι γιατί δεν ακούνε τη φωνή στον Ιορδάνη, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, ούτε ακούνε το ίδιο που λέει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Αυτός είναι ο σωτήρας, ο ελευθερωτής του κόσμου. Οι άλλοι είναι ψευδοσωτήρες. Αλλά εάν η ανθρωπότητα στο σύνολο επιμένει να κυλιέται μέσα στην ιδωλατρία, αρκετά ευγενή πνεύματα, όπως τότε οι μάγοι, αφυπνίζονται, ξυπνάνε και καλούν και άλλες ψυχές λέγοντας «Δεύτε είδομεν πιστή, πού εγεννήθη ο Χριστός». Αυτοί είναι τα χελιδόνια που απαγγέλουν ότι μετά το βαρύ χειμώνα του λυσμού έρχεται η άνοιξη. Εύχομαι να έρθει η άνοιξη. Αμήν. Αυτά τα λίγα. Για να πάρουμε μια μυρωδιά από τώρα, αφού την άλλη εβδομάδα θα ακούσουμε το δευτερίδωμα πιστή που γεννήθηκε ο Χριστός. Λοιπόν, να πάμε στο καλό, να είναι προηγημένο. Χριστουγέννηση. Κατά τον Αγουστίνο Καντιώτη. Το θρηλυκό επίσκοπο. Μάλιστα. Εντάξει. Mm-hmm.